14,99 ευρώ στο σπίτι σας. Είναι μια προσφορά η Super TV Max. Παιδιά, πάντα θα μ' αρέσει. Λοιπόν, παιδιά! Αντίο, Άγγλοι! Αντίο, Άγγλοι! Αντίο, Άγγλοι! Τη στιγμή να κερδίσουμε τους Άγγλους και στα πέναλτι! Μια χαρά τους αποκλείσαμε! Παιδιά, παιδιά! Όσο σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να ήμουν εκεί, Όχι, έλα, τίποτα. Ο Πασαρέλα ήθελε να με πάρει, Έλα, κύριε Βίκτορ, αυτό το παραμύθι πάει. Ναι, δεν είναι παραμύθι. Τι φοβερό, παιδιά, και όσο σκέφτομαι ότι και εγώ θα μπορούσα επίσης να ήμουν εκεί και να αγκαλιάσω τον Μαρούλι Ρόα. Μα πάψε επιτέλους, χοντρέ, τι λες. Κοίτα, σε πάω στοίχημα, ό,τι θες, ότι αν ήσουν εκεί θα χάναμε το παιχνίδι. Καημένε Μαρούλι. Γιατί καημένε Μαρούλι? Γιατί εσύ όποτε βλέπεις Μαρούλι το τρως με λάδι και ξύλι. Πάψε, πάψε. Μην ενθουσιάζεστε όμως, γιατί παίζουμε εναντίον της Ολλανδίας και δεν πρέπει να χάσουμε. Ναι, ναι. Ζήτω η Αργεντινή. Ζήτω η Αργεντινή. Μπράβο, ζήτω. Ζήτω. Αργεντινή. 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 Πιες ένα μάτι, αγάπη μου. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Α, τι έπαθες, δεν θέλεις ένα μάτι? Αχ, καλά. Τους έστειλες τις ευχές μου? Ναι, τις ευχές σου για τα γενεθλιά του και όλων των υπόλοιπων. Ωραία. Αχ, Θεέ μου. Όχι, αγάπη μου, μην κάνεις έτσι. Μα πώς θες να κάνω, αγάπη μου, πώς θες να κάνω? Μα το ήξερες ότι θα ήταν δύσκολο αυτό. Το ξέρω, Μέκα, αλλά... Δεν ξέρω, δεν τον είχα τη μέρα του πατέρα. Τώρα ούτε στα γενεθλιά του θα είναι μαζί μου. Δεν ξέρω, είναι πολύ σκληρό, ξέρεις. Πώς να σου το πω? Τι? Όχι, τίποτα. Πες μου. Τίποτα, θυμόμουν, ξέρεις, πως κάθε φορά που είχε γενέθλια ο Ντιέγκο όταν ήταν μικρός, ήμουν ο πρώτος που του πήγαινε το πρωινό του με τόστ και του τραγουδούσα να ζήσεις. Σου λείπει πολύ, Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Καλά, αγάπη μου. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά αν πάρουμε ένα δάνειο, τι λες? Γιατί, για να ταξιδέψουμε για τα γενέθλιά του? Αφού για σένα είναι τόσο σημαντικό. Φυσικά και είναι σημαντικό, αγάπη μου, αλλά δεν μπορούμε. Πώς θα το επιστρέψουμε? Θα το δούμε μετά, αγάπη μα μου. Μα όχι, όχι, όχι. Το σημαντικό είναι να βρεθείς μαζί του, να τον αγκαλιάσεις, να του πας το πρωινό στο κρεβάτι. Αχ, αυτό είναι ανεκτίμητο. Θα ήταν ό,τι περισσότερο θα ήθελα, αγάπη τότε... μου. Θα με έκανε ευτυχισμένο, αλλά δεν τα βγάζουμε πέρα, μωρό μου. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε δάνειο. Πώς θα το επιστρέψουμε? Λοιπόν, πάω μέχρι το ταχυδρομείο, Καλά. Γεια. Γεια σου. Γεια. Τι έχει, μαμά? Είναι στεναχωρημένος. Έρχονται τα γενέθλια του Ντιέγκο, ξέρεις, και δεν μπορεί να πάει στην Αμερική να τον δει. Το καταλαβαίνω. Εγώ δεν θα μπορούσα να ήμουν μακριά σου στα γενέθλιά σου. Ποτέ! Παιδιά,
θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγες διακοπές με την προσπάθεια που κάναμε ενάντια στη μεικτή κόσμου? Όχι, yeah. Μπο, κάποιος θέλει να ξεκουραστεί. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για το αργεντίνικο που αρχίζει την εβδομάδα που έρχεται. Γι' αυτό, το αργεντίνικο είναι την άλλη εβδομάδα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές αυτή τη βδομαδούλα. Μα τι παραπονιέσαι, χοντρέ. Φυσικά, γιατί εσύ δεν έφαγες την κεφαλιά που έφαγα εγώ από τον Νάτσο στην κοιλιά. Αχ, ακόμα πονάω. Μην υπερβάλλεις τώρα. Ναι. Παιδιά, είστε όλοι? Ναι. Ωραία. Έχω ένα τρομερό ανέκδοτο να σας πω. Όχι, όχι, όχι. Ναι, κακιασμένη. Με συγχωρείτε όλοι. Έχω κάτι πολύ σημαντικό να σας πω. Ξέρω, μπαμπά, τι θα πεις. Θα φτιάξεις μιλοπιτάκια για όλους. Μια ζωή το φαγητό σκέφτεσαι εσύ, χοντρέ. Ήρθε το CNN για να γνωρίσει τον Ταρούσα. Όχι, Ταρούσα, όχι. Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Μια μέρα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί σήμερα, παιδιά, ο αγαπημένος μας Χέντι θα επιστρέψει. Ωραία! Μου δίνεις το τρίγωνο. Πάρτο. Κορίτσια, θέλετε πολύ ακόμη για να τελειώσετε. Αχ, Σοφία, μην μας ενοχλείς. Γιασμίν, πώς γίνεται αυτή η εξίσωση? Κορίτσια, βαριέμαι. Εσύ ήθελες να έρθεις. Σωστά, εμείς σου είπαμε ότι θα κάνουμε τις ασκήσεις. Μα εδώ και 2 ώρες κάνετε τις ασκήσεις. Και δώσ' μου το τρίγωνο, και δώσ' μου το χάρακα, και δώσ' μου τους μαρκαδόρους. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, άντε πήγαινε και κάνω ό,τι θες. Ό,τι θέλω. Ναι, αρκεί να μην μας ενοχλείς άλλο. Εντάξει. Αχ, Σοφία, τελείωνε! Αμάντια! Κόφτο, κόφτο, κόφτο! Αχ, Αντρέ, εσύ μου είπες να κάνω ό,τι θέλω! Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά χωρίς να ενοχλείς! Από πότε ενοχλεί μια φίλη? Δεν φτάνει που σας κάνω παρέα που κάνετε τις ασκήσεις και μου λέτε ότι ενοχλώ! Έλα τώρα, μην ευριάζει, Σοφία! Άστι, δεν την ξέρεις! Μα η καημένη δεν της δώσαμε ούτε σημασία! Μιλώντας γι' αυτό, τι γίνεται τώρα με το Χέντι? Ναι, γιατί αν κάποιος σου ζητάει να τον προσέξεις, είναι αυτός. Όλα καλά. Είμαστε πάλι φίλοι. Αχ, λέγε. Μετά από τόσο που σε στηρίξαμε, εμείς πρέπει να είμαστε οι πρώτες που θα μάθουμε. Έλα, πες μας, τα φτιάξατε? Όχι. Είμαστε καλοί φίλοι όπως πάντα. Όπως πριν. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς τσιμπήθηκες με αυτόν τον Ντάισον. Εγώ δεν τσιμπήθηκα μαζί του. Α, όχι. Αλλά πάλι ανέβηκε στη μηχανή του, ε? Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είσαι χαζή. Μα πώς μπόρεσες να τσιμπηθείς με αυτό το βλαμμένο, τον Ντάισον, ενώ έχεις μπροστά σου στο πιάτο σου αυτό το γκούκλο το Χέντι. Μη κακό γούστο! Τότε θα μπορούσε να... Λόγι! Ε? Είδα το Χέντι στην προπόνηση. Α, ναι. Είναι τρομερός! Είναι τρομερός. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλά για το πρωτάθλημα. Ναι, αυτός είναι πολύ καλά. Αυτός που δεν είναι καλά είσαι εσύ. Ξέρεις τι γίνεται, κύριε Αρτούρο? Εγώ το ήξερα. Το ήξερα ότι θα συνέβαινε αυτό από τότε που έφυγε ο Ντιέγκο. Πες μου, Ρόκι, πόσο κοστίζει αυτό το εισιτήριο για να πας? Όχι, πολλά χρήματα, κύριε Αρτούρο. Πολλά χρήματα. Γιατί? Όχι, γιατί έχω μερικές οικονομίες. Έχω ένα σίγουρο εισόδημα που έρχεται κάθε 15 του μήνα. Όχι, όχι, κύριε Αρτούρο, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι. Με κανένα τρόπο δεν μπορώ να δεχτώ. Γιατί όχι? Γιατί όχι, όχι, κύριε Αρτούρο. Αυτές είναι οι οικονομίες μιας ζωής. Όχι, όχι, όχι. Και θα μου τα επιστρέψεις όποτε μπορείς. Εντάξει, κύριε Αρτούρο, σε ευχαριστώ. Ίσως μια άλλη στιγμή να μπορέσω να δώσω στον Ντιέγκο όλες τις αγκαλιές που δεν του έδωσα τόσο καιρό. Χέντι! Μπράβο! Θα είσαι έτοιμος για το πρωτάθλημα, Χέντι. Πώς νιώθεις? Καλά, απλά πάει καιρός που έχω να παίξω. Αλλά σιγά σιγά θα βρω τη φόρμα μου. Ναι, σιγά σιγά, γιατί μου έσπασε τα δίχτυα. Δεν μπόρεσα να αποκρούσω ούτε ένα σούτ σήμερα. Αλλά εντάξει, Χέντι, αν τα γκολ που τρώνε δικά σου, όλα καλά. Τι είναι, πονάς κάπου? Όχι, μου τράβηξε την προσοχή ο κύριος Λουτσέρο. Δεν τον είδα καλά. Η αλήθεια είναι ούτε εγώ. Κάροτ, ξέρεις τι έχει? Δεν ξέρω, είναι πολύ στενοχωρημένος. Ξέρεις τι μέρα πλησιάζει? Τα γενέθλια του Ντιέγκο. Α, τα έχω σημειώσει. Έχω μια τζέτα με τα γενέθλια όλων μας. Για μένα είναι σημαντικές ημερομηνίες. Τούρτες,
γλυκάκια. Άντε, χοντρέ. Άντε, έλα πια. Κόπτω, γελάδα. Όμως ο κύριος Λουτσέρο δεν έχει λεφτά και δεν μπορεί να πάει να τον δει. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να τον πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά. Αν δεν βιάζετε, όταν θα γίνω πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, θα στείλω το αεροπλάνο μου. Και μάλιστα θα μπορούμε να γιορτάσουμε τα γενέθλια στο Λευκό Οίκο. Άντε, Σάμι, παράτα μας το Λευκό Οίκο, άντε. Σταματήστε, σταματήστε, παιδιά, σοβαρά σας μιλάω. Ο κύριος Λουτσέρο είναι πάντα εδώ όταν το χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και πρέπει να ταξιδέψει πάση θυσία, οπωσδήποτε. Και εμείς οι ατρόμητοι θα τον βοηθήσουμε σε αυτό. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Καλά, πες μου, Ρόκι. Να σε τελειώσω από την αρχή ή να σε περιμένω. Τι, τι, σε μένα μιλάς, τι. Τι, πώς τι. Μ' άκουμε, φίλε μου, ούτε φίλο δεν μου παίρνεις. Προσγειώσου, αγαπητέ μου. Προσγειώσου, αγαπητέ μου, Ρόκι. Καλά, εντάξει, πες με τρούκο, φίλε, τρούκο. Τρούκο, εμπρός, θέλω σούπερ τρούκο, έλα. Τι τρούκο μου λες, θες να σου πω κάτι, Ρόκι, εγκαταλείπω, δεν παίζω άλλο, δεν παίζω άλλο. Μην ασχολείσαι με το Ρόκι, έχει άσχημη ημέρα. Τι έχεις. Δεν σημαίνει τίποτα. Πώς τίποτα. Τίποτα, ό,τι συνήθως να... Δεν παίρνει μπροστά τα μάξι, ξέρεις. Εξαφνιάζεις, φίλε, αφού όσο θα σου το φτιάξεις στιγμή, τι πρόβλημα έχεις. Α, δεν σας είπα, χθες βράδυ τηλεφώνησαν οι γονείς του Σάμι. Δεν ξέρεις πόσο τους λείπει ο μικρός, για το Θεό. Ναι, μα εσύ τι λες. Πρέπει να είναι σκληρό να έχεις ένα παιδί που είσαι μακριά. Ναι. Πάντως καλύτερα από σένα, Ρόκι, ε. Ποιος να ξέρει. Σίγουρα. Λοιπόν, ο μικρός φαίνεται πως θα πάει μερικές μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι γονείς του δεν μπορούν να έρθουν, ε. Ασφαλώς. Φίλε, κάτι έχεις. Τι έχεις, Ρόκι. Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Σε άκουγα, ε. Τι τύχει για το Σάμι που μπορεί να ταξιδέψει. Ευχαριστώ, Ρουντί. Δάσκαλε, η αλήθεια είναι πως η προπόνηση σήμερα ήταν καλή, ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις καλή μέρα, Νάτσο. Δεν έχεις καλή μέρα. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως δεν κερδίσατε αυτό το παιχνίδι με την ομάδα που είχατε. Καλά, δεν καταλαβαίνω. Δάσκαλε, μην ανησυχείς για τις ΙΕΝΕΣ. Τώρα το σημαντικό είναι οι φωνιάδες. Έρχεται το Αργεντίνικο. Καλά, δάσκαλε. Συγγνώμη, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς οι φωνιάδες θα τους κερδίσουμε έναν έναν με τον Νάτσο τον Κολτζή, ε. Τι κάνεις. Συγγνώμη, εδώ μένει αυτός. Όλο μαζί σας είναι. Όπου να είναι τον στέλνω στη Ρωσάριο. Κοίτα καλή μου, μην κάνεις την κακιά μαζί μου. Μην κάνεις την κακιά μαζί μου, γιατί εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Χα! Περίμενε λίγο. Έχω ένα μπήμα για σένα. Άκουσε. Λοιπόν. Αυτό το τρομερό. Ακούμε. Άκου, άκου. Την τσάντα. Λοιπόν, πού είναι. Στη θήκη, Νάτσο, στη θήκη. Όχι, το είχα στο χέρι. Μα τι ηλίθιος που είμαι. Καλά που το κατάλαβες. Πολύ καλά, σε συγχαίρω. Λοιπόν, νάτο. Νάτι, νάτι, νάτι. Μα τα πιάζεις την καρδιά. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ενάντια. Το λέει ο Νάτσο ο Γκολτζής. Άσε τα τερτύπια και δώσ' μου ένα φιλί. Στάσου, έχω κι εγώ ένα ποίημα για σένα. Άκουσε. Ναι, ναι, ναι. Δεν κρύβομαι από την καρδιά. Δεν κρύβομαι από τα φιλιά. Κρύβομαι από τους ηλίθιους. Γι' αυτό άρπα αυτή. Ω, δάσκαλε. Με θέλει, δάσκαλε. Με θέλει. Με θέλει. Άσε με. Με θέλει. Σε παρακαλώ, αντί να λες βλακίες, βοήθαμε να σκεφτώ πως μπορούμε να καταστρέψουμε τον Λουτσέρο. Αυτό που έκανε ήταν τρομερό. Τρομερό. Αφού μας έσωσε από το κολαστήριο με τους ατρόμητους, Αλφασίδη. Ναι, αλλά θα ήμουν εκεί. Αν αυτός ο άνθρωπος, αν ο Λουτσέρο, δεν τα είχε καταφέρει και δεν μας είχε πάρει το παιχνίδι. Όχι, 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 φίλε. Τώρα πρέπει να είναι με ένα χαμόγελο από το ένα αυτή στο άλλο, είμαι σίγουρο. Όχι, μην είσαι. Ο Λουτσέρο είναι πολύ στενοχωρημένος. Είναι πολύ στενοχωρημένος. Γιατί? Α, καλά. Είναι πολύ απλό αυτό. Του λείπει ο γιος του. Ούτε καν μπορεί να πάει να τον δει για τα γενέθλιά του. Ωστε είναι πολύ στενοχωρημένος για το γιο του. Αυτό μου αρέσει, αυτό μου αρέσει. Αν τον σκοτώσουμε από στενοχώρια. Όχι, Ταρούσα, τι έγραψες. Έγραψε αυτό που ζήτησε η κυρία. Μα εδώ η κυρία σε ρωτάει τι έγινε κατά τη διάρκεια της αντιβασιλείας. Έγραψε για την αντιβασιλεία που ξεκινά μετά το Μουντιάλ. Όταν άρχισε να παίζει ο Μπιάνκι. Τον έλεγαν αντιβασιλιά του Λίμιερς. Μπα, τώρα είναι αυτοκράτορας της Μπόκα. Μεγάλε Μπιάνκι. Αυτό σίγουρα μας βγάζει πρωταθλητές. Βλέπεις. Μοιάζει με τον καθηγητή Λόκοβιτς. Αυτόν με τα τρελά αυτοκίνητα. Και είσαι χαρούμενος. Ναι, μου λείπουν πάρα πολύ οι γονείς μου. Αλλά νομίζω επίσης ότι και εσείς θα μου λείψετε. Και τα παιδιά. Ναι, αλλά θα είναι μόνο για λίγες μέρες, ε. Λάουρα. Ναι. Σκεφτόμουν, δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να μιλήσεις με τη δασκάλα. Αύριο θα πάω στο σχολείο. Θα μιλήσω με τη δασκάλα και τη διευθύντρια για το θέμα των απουσιών. Mm-hmm. Πάμε να πιούμε έναν καφέ στην κουζίνα. Ναι, πάμε.
Σαμί, πόσα εισιτήρια σου έστειλε ο μπαμπάς σου? Ένα. Γιατί? Τι μου λες τώρα, Σαμί? Τι? Θέλω να μιλήσουμε σαν άντρες. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να σε πάρω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύνελφε, Σάμι, εσύ την ξέρεις τη χώρα των Γιάνγκηδων, εγώ όχι. Τι? Τι, εγώ μπορώ να σου δείξω αυτά που δεν τους δίνει σημασία. Για παράδειγμα, μπορώ να περάσω εδώ από τον Οβελίσκο και ποτέ δεν του δίνω σημασία. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε σένα με το άγαλμα της ελευθερίας. Γι' αυτό πήγαινε με να το δω, να σου πω το άγαλμα της ελευθερίας και να το ανακαλύψεις. Α, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Όχι, όχι, περίμενε, δεν είναι μόνο αυτό. Για τα κορίτσια. Τι κάνεις για τα κορίτσια? Λοιπόν, εγώ μπορώ να σου γνωρίσω κορίτσια. Δεν βλέπεις που σε όλο τον κόσμο τα κορίτσια πεθαίνουν για τους Αργεντινούς? Εγώ θα κλέψω μερικούς στίχους από ένα ταγκό του Εμιλιάνο, θα τους μάθω, θα κάτσω στο άγαλμα της ελευθερίας, τα κορίτσια θα περνάνε και θα πεθαίνουν από έρωτα. Δεν έριξες ποτέ κορίτσι στην Αμερική? Ποτέ. Γι' αυτό εγώ μπορώ να σου ξεσηκώσω όλα τα κορίτσια, όλα για σένα. Μην είναι ήσυχος, Γιάνκη. Και γι' αυτό υπάρχει ο Ταρούσα. Εσύ συνέχισε να είσαι ο εαυτός σου. Δίκιο δεν έχω? Ναι. Καλά, τι περιμένεις για να τηλεφωνήσεις τον μπαμπά σου? Πες του να στείλει και ένα εισιτήριο για μένα, για μένα. Ωραία, ωραία. Ναι. Για μαμά. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, κάνει κρύο, αλλά είμαι ντυμένος. Ναι, ναι, τρώω καλά. Ναι. Όχι, όχι, δεν είμαι κρυωμένος. Καλά, έλα δώσε μου τον μπαμπά γιατί είναι υπεραστικό. Μπαμπά, σε πήρα για να σου πω ότι χρειάζομαι άλλο ένα εισιτήριο για τον φίλο μου τον Ταρούσα. Τρομερό φίλε, τρομερό! Μπορούμε να ζητήσουμε από τον πιλότο του αεροπλάνου να τον πάρει δωρεάν. Μα τι νομίζω ότι είναι το αεροπλάνο λεωφορείο? Άμα είναι καλός θα το κάνει. Τα βρήκα! Θα κρέψουμε στον Τινέλη και θα βάλουμε μια κρυφή κάμερα στον κύριο Λουτσέρο. Θα δείτε πως θα του δώσουν εισιτήρια για την Αμερική. Ναι, αλλά μέχρι να βγει η κάμερα θα περάσει πάρα πολύ καιρός. Καλά, παιδιά, κόφτε το. Εδώ το μόνο που μένει είναι να μαζέψουμε εμείς τα χρήματα για το εισιτήριο. Πόσο μπορεί να πάει? $1,200. Στο νερό! Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε κουμπαρά και τα άλλα θα δούμε. Τι τρομερό! Λοιπόν, άντε, βγάλτε. Να, εγώ αυτά έχω. Μα όχι. Μα αυτά ο κύριος Λουτσέρο δεν φτάνει στη διπλανή πόλη. Α, περιμένετε, παιδιά! Περιμένετε, έχω και κάτι άλλο. Τι έχεις, σχολιά? Τι έχεις? Για πες. Μια καραμέλα. Αααα, ένα. Είναι ένα. Κύριε Λουτσέρο. Γεια σου, Ταρούσα. Τι κάνεις? Θέλω να σου μιλήσω λίγο. Τι είναι? Δεν μ' αρέσει να σε βλέπω έτσι. Πώς έτσι, αφού είμαι όπως πάντα, Ταρούσα? Όχι, μπορεί να είμαι μικρός, αλλά δεν είμαι χαζός. Κύριε Λουτσέρο, όταν ήμουν ένα παιδί του δρόμου, εσύ δεν μ' άφησες έτσι. Με βοήθησες να έχω μια οικογένεια. Τους φίλους μου. Μου τα έδωσες όλα. Όχι, όχι όλα, Ταρούσα. Ναι, κύριε Λουτσέρο, μου τα έδωσες όλα. Γι' αυτό και τώρα δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι. Θέλω να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις? Ναι, κύριε Λουτσέρο, μην κάνεις το χαζό με εμένα. Είσαι στενοχωρημένος επειδή δεν μπορείς να δεις το γιο σου, ναι. Εσύ τι λες, Ταρούσα, φυσικά. Λοιπόν, μπορείς να μείνεις ήσυχος. Έχω εγώ τη λύση. Τη λύση? Ποια λύση? Ναι, εδώ είναι ένας κατάλογος με το τι θα κάνεις. Για να δω. Θα ταξιδέψεις και μετά θα σου εξηγήσω. Μετά. Α. Πρώτα πρέπει να ξυρίσεις τα πόδια σου. Να βάλεις κοντό παντελόνι. Και να βάλεις φακίδα στο πρόσωπο. Όταν φτάσεις στην Αμερική και αρχίσεις να τους χαιρετάς όλους, να λες τα ρούσα. Ειδικά τον παπά του Χαζού, του Σάμι. Πες του, χάρηκα μπαμπά του Χαζού, είμαι ο Ταρούσα. Δεν σε καταλαβαίνω. Ξύπνα, κύριε Λουτσέρο. Κατάφερα να στείλει ο μπαμπάς του Γιάνκη ακόμα ένα εισιτήριο για μένα. Οπότε θα το δώσω σε σένα και θα ταξιδέψεις εσύ. Κατάλαβες? Ξέρεις τι κατάλαβα, Ταρούσα? Ότι εσύ έχεις χρυσή καρδιά, παιδί μου. Λοιπόν, Ρούντι, βάλε τα δυνατά σου και μίλα με τον ανιψιό σου. Δεν μπορεί να περνάει όλη την ώρα του στη λέσχη. Είδες, έμεινε πάλι να φάει εκεί, είδες.
Είναι πολύ φίλη με τον Μπόκα. Όλη τη μέρα μαζί είναι. Εσένα δεν σε ρώτησε κανείς τίποτα. Ειρήνα, η Ντόλη έχει δίκιο. Αν δεν σε ρωτάνε, μην μπλέκεσαι. Ποτέ δεν θα με υπερασπιστείς, μπαμπά. Ειρήνα, Ειρήνα! Σου έχω πει χιλιάδες φορές ότι αν δεν τη δώσει ένα χαστούκι δεν πρόκειται να μάθει ποτέ, Αλφόνσο. Μην ευρεάζει, Αλφονσίτο. Συνέχισε να τρως τη Μιλανέζα που είναι νοστιμότατη. Λοιπόν, ας αφήσουμε το θέμα της κόρης σου για άλλη στιγμή. Και ας αφιερωθούμε σε πράγματα πιο σημαντικά. Τι είναι αυτό με το Λουτσέρο που θα πεθάνει από στενοχώρια? Τη είπε το σχέδιό μου? Όχι. Θα σου πω, Ντόλη. Θα γράψω ένα γράμμα αντιγράφοντας τα γράμματα του Ντιέγκο, του γιου του Λουτσέρο. Θα το λάβει φυσικά ο Λουτσέρο. Και ο γιος το γράμμα του τα λέει όλα. Θα λέει ότι τον μισεί γιατί ο Λουτσέρο δεν ταξίδεψε να γιορτάσει τα γενέθλιά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο γιος θα ξεσπάσει και θα του λέει τρομερά και φοβερά πράγματα και ο Λουτσέρο θα γίνει ένα κουρέλι. Θα περπατά κλαίγοντας τους δρόμους και ο γιος του θα τον μισεί. Θα τον δω να υποφέρει σαν τον Λουτσέρο. Τον μισώ, τον μισώ, τον μισώ! Μα καταλαβαίνετε τι σας χρέωσε αυτός ο ηλίθιος. Α. Λοιπόν, η πίτσα ήταν νόστιμη. Ναι, ναι, αλήθεια μου άρεσε. Αλλά είναι κάτι που μου άρεσε περισσότερο. Το ότι έφαγα μαζί σας. Άλλωστε, οι πίτσες που κάνει η μαμά μου είναι φοβερές. Όχι, Χάζε, δεν μιλάω για τις πίτσες. Λέω ότι για μένα είναι φοβερό να τρώω εδώ μαζί σας και να βλέπω το Μουντιάλ. Σοβαρά σας το λέω. Είναι τρομερό. Αντέρχονται και τα γλυκά μας. Α, εγώ θέλω γλυκάκι. Δώσε μου εμένα τη βανίλια με γιαούρτι. Αυτό για σένα. Και εμένα δώσ' μου ό,τι να είναι, γιατί μου αρέσουν όλες οι γεύσεις. Ωραία. Τι ωραία. Και εμένα. Κοίτα, Χέντι, με τον Ποκίτα. Πάντα παίζουμε τα ενίγματα, αυτά που υπάρχουν εδώ. Λοιπόν, βρείτε αυτό. Ακούστε. Έχει δόντια και δεν τρώει. Έχει γένια και δεν είναι άντρας. Βοήθεια, προσοχή. Δεν είναι η Αντζέλικα. Γιατί η Αντζέλικα τρώει το καταπέτασμα και έχει δόντια κόφτες. Αχ, τι βλάκας είσαι! Το βρήκα! Είναι το τσόκλο! Πολύ καλά. Για να δούμε. Σταμάτα, μαμά, γιατί αλλάζεις το κανάλι, βλέπουμε το παιχνίδι. Μα τώρα δεν παίζει η Αργεντινή. Μα τι σχέση έχει, αγάπη. Σε παρακαλώ, στο κάτω-κάτω είναι ποδόσφαιρο. Άλλωστε πρέπει να δω όλα τα παιχνίδια για να προετοιμαστώ. Για να προετοιμαστείς, γιατί? Τι γιατί? Αυτή τη χρονιά δεν θα πάω στο Μουντιάλ, αλλά στην Ιαπωνία θα πάω. Αχ, άσε μας πια. Μπαμπά, αν χρειάζεσαι κάποιον να σου μάθει Ιαπωνέζικα, εδώ είμαι εγώ, ε. Πώς το διασκεδάζεις εσύ εδώ, ε. Καταδιασκεδάζω. Αλλά μακάρι να μπορούσα να διασκεδάζω και στο σπίτι μου όσο εδώ. Μα τι λες τώρα, αγάπη μου. Αυτό είναι το σπίτι σου. Καλά, αλλά αν αυτό είναι το σπίτι μου, πότε θα πεις την αλήθεια στην κυρία Τζέλικα? Τι άσχημα, δεν μαζέψαμε ούτε τα μισά για το εισιτήριο του κυρίου Λουτσέρο. Ναι, κοστίζει πολλά χρήματα. Αν παίξουμε ένα παιχνίδι γι' αυτό? Όχι, Βάσκο. Ξέρεις πόσα παιχνίδια πρέπει να παίξουμε για να μαζέψουμε τόσα δολάρια? Ναι, ναι. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά χθες είδα κάτι στην τηλεόραση. Δεν ξέρω. Τι, μίλα! Υπάρχει ένα πρόγραμμα που δίνει εισιτήρια για την Αμερική. Α, ναι, είναι ο Τινέλη με την κρυφή κάμερα. Μα το συζητήσαμε ήδη με τα παιδιά. Όχι, αυτό είναι άλλο. Είναι ένας διαγωνισμός. Διαγωνισμός? Τι? Γνώσεων να πάω εγώ τότε? Όχι, κερδίζει όποιος πει το καλύτερο αστείο. Γι' αυτό λέω ας θέλουμε τον Γκάροτ. Φυσικά τον Γκάροτ. Όχι. Γιατί όχι? Γιατί όχι, Τόνι. Δεν έχουμε ούτε ένα πέσος για να χτίσουμε. Προς το παρόν τα χωράφια πρέπει να μείνουν όπως έχουν. Τι κρίμα που κάηκαν τα ποδητήρια, ήταν τόσο ωραία. Ρόκι, αν βάλουμε από λίγα ο καθένας και... Μη μου μιλάς για χρήματα, με τις δουλειές που έχω εγώ και το αυτοκίνητο, είδες? Ναι, στην αλήθεια, Ρόκι, το οικονομικό σου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις να δεις το παιδί σου. Τι, δεν πας γιατί δεν έχεις χρήματα για το εισιτήριο? Ναι. Μα τι λες? Ναι, και αυτός μου λέει ναι, δάνεισε το εσύ, γέροξε, κουτί. Συγγνώμη, με κάθε σεβασμό και ευγένεια, κύριε Αρτούρο, Άκου, εγώ του είπα, αλλά αυτός δεν δέχτηκε. Καλά, τα είπαμε αυτά, κύριε Αρτούρο, σε ευχαριστώ, αλλά όχι. Μα Λουτσέρο. Τι? Ζήτα το Ροτζέλι, αυτός θα σου δάνεισε σίγουρα. Ξέρεις τι συμβαίνει, Τόνι, Ναι, ξέρω τι γίνεται, Λουτσέρο, συμβαίνει ότι δεν σου αρέσει να ζητάς. Ακριβώς. Θες να τα ζητήσω εγώ για σένα? Όχι. Έλα, ήρθες πάνω στην ώρα, κάτσε Ροτζέλι, πρέπει να σου μιλήσω. Μου μιλάς καθόλου, πέρασα μια τρομερή περιπέτεια.
Πλήρωσα την εφορία και ένα προβληματάκι που είχα στο κτηνιατρίο και έχω μείνει ταπεί. Τι ατυχία. Από αυτόν δεν μπορούμε να ζητήσουμε ούτε για το λεωφορείο. Τι ατυχία, τι ατυχία. Είσαι φοβερός, Αλφοσίτο. Σε παρακαλώ, μην λες πράγματα που ξέρει όλος ο πλανήτης. Η ιδέα να σκοτώσεις από στενοχώρια το Λουσέρο με ένα γράμμα είναι εκπληκτική. Μια ιδέα ενός χαρισματικού μυαλού σαν το δικό μου, ασφαλώς. Ένα πράγμα όμως, Αλφοσίτο. Τι. Πώς θα μιμηθείς τα γράμματα του Ντιέγκο. Α, έχω μια ιδέα. Θα πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα του πάω ένα χαρτί. Ναι. Θα του πάω ένα χαρτί και θα του πω να γράψει αυτό. Μπαμπά, είσαι ένα σκουπίδι που δεν ήρθε στα γενέθλιά μου. Και εντάξει, δεν είναι καλή ιδέα, Αλφοσίτο. Ηλίθιε. Πρέπει να βρούμε ένα γράμμα του Ντιέγκο. Και από πού θα το βρούμε? Είναι ότι ξέρει πώς. Αυτό δεν είμαι τρελή. Αυτό χορεύουν τώρα. Είναι πολύ καλό. Έχω κι άλλο βήμα. Δεν το πιάνετε? Έλα. Άντε, για να δω. Α, ώστε υπάρχει χορός και δεν με καλέσατε. Έλα, μαμά, χόρεψε μαζί μας. Πρώτα να ετοιμάσω να φάτε κάτι. Τι θέλετε? Εγώ τίποτα, πρέπει να φύγω. Γεια, κορίτσια. Γεια, Μέκα. Ελάτε, ελάτε, παιδιά. Έχετε εμπιστοσύνη σε αυτό που σας λέω? Όχι, όχι, ακούστε αυτό το αστείο. Καλά. Ο γιος λέει στον μπαμπά. Μπαμπά, μπαμπά, μόλις έφεραν τα μάξι από το συνεργείο. Το άφησαν όπως βγήκε από το εργοστάσιο. Και ο μπαμπάς λέει, τι, τόσο καλά δούλεψαν? Και ο γιος απαντά, όχι, το άφησαν χωρίς σταγόνα βενζίνη. Το πιάνετε, είναι καλό. Το άφησαν χωρίς σταγόνα βενζίνη. Ναι, ναι, πολύ καλό, πολύ καλό. Α, δεν σας άρεσε, παιδιά? Καλά, έχω κι άλλο. Αυτό θα σας κάνει να ξεκαρδιστείτε σοβαρά. Ήταν λοιπόν ένα παιδί με ένα παπαγάλο και ένα φίλο του, ναι. Και εξηγούσε λοιπόν στο φίλο του ότι ο παπαγάλος ήταν πολύ έξυπνος. Ναι, και του λέει, έδεσα δύο κλωστές στα πόδια του. Αν τραβήξω τη μια, τραγουδά σαν τον Ιγκλέσιας. Αν τραβήξω την άλλη, σαν τον Εμμανουέλ Ορτέγκα. Ο φίλος λέει, αν τραβήξεις και τις δυο, και ο παπαγάλος απαντά, θα μου φύγει η ψυχή, ηλίθιε! Το πιάνετε, καλό είναι! Σταμάτα! Α, δεν καταλαβαίνετε, παιδιά! Περιμένετε, έχω κι άλλο! Σταμάτα, σταμάτα τις βλακίες πια! Όχι, έλατε, παιδιά, σας παρακαλώ, ακούστε με! Τώρα θα σας πω ένα που είναι φοβερό! Όχι, θέλουμε! Σου είπα, Ρούντι, πως και μόνο να δω το Λουτσέρο να υποφέρει, θα χαρώ μέσα μου. Μια ευτυχία, δεν ξέρω. Μου γεμίζει την ψυχή μου. Πως θα κλάψω να διαβάζει το γράμμα, θα μείνει συντετριμένος. Για να δει, κάθισε δίπλα μου. Αντί να κάτσω δίπλα σου, προτιμώ να μείνω όρθια για όλη μου τη ζωή. Λοιπόν, τα κατάφερες, Νάτι? Φυσικά, Αλφόνσο. Εγώ πάντα καταφέρνω αυτό που θέλω. Τέλεια, δώσε μου. Δάσκαλε, αυτά τα γράμματα μοιάζουν με τα δικά μου, κοίτα. Μοιάζουν με τα δικά σου? Μοιάζουν πολύ. Για να δω, γράψε κάτι εδώ. Τι θες να γράψω, δεν ξέρω. Ό,τι σου κατέβει, το πρώτο που θα σου έρθει. Καλά. Πεθαίνω εδώ το Λουτσέρο διαλυμένο. Πάρε, δάσκαλε, ορίστε. Στάσου να δω. Γεια μας. Ναι. Κάτω μπόχα. Είναι ένα ζώο, ένα ηλίθιος, αυτό λέω κι εγώ. Μα πώς γράφεις τον μπόχα, με ωμέγα? Τι, μήπως τον μπόχα γράφεται με όμικρον? Καλά, όπως είναι αρχή, τα γράμματα είναι τα ίδια με εκείνα του γιου του Λουτσέρο. Φας, Λουτσερίτο, θα το φάει το παραμύθι. Και γι' αυτό δεν θέλω να σε ξαναδώ. Ξαναδώ, ξαναδώ. Το ξαναδώ γράφεται με ωμέγα. Γιατί τόση ηλίθι, με ωμέγα γράφεται, βλάκα, με ωμέγα γράφεται. Συνέχισε, άντε, άντε. Για μένα δεν είσαι πιο μπαμπάς μου. Ναι, τέλειο, Αλφόνσο, τέλειο. Λοιπόν, να δω, δώσ' μου, να δω αν βγει. Ορίστε, δάσκαλε, να το. Λοιπόν, μικρέ. Ναι, 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 τα γράμματα σου λέω είναι ίδια. Καλώς, τώρα πρέπει να βάλουμε το όνομα. Αλλιώς θα ξέρει ποιος το στέλνει. Έλα, 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 έλα. Λοιπόν, γραφούλα. Τώρα πρέπει να πάμε στο ταχυδρομείο να το στείλουμε. Όχι, όχι, αυτό θα καθυστερήσει πολύ τα πράγματα. Πρέπει να το στείλουμε αμέσως. Θέλω να δω το Λουτσέρο να υποφέρει τώρα. Και πώς θα γίνει αυτό? Έχω εγώ τη λύση. Νάτσο, μεταμφιέσου σε ταχυδρόμο και πήγαινε αυτό το γράμμα. Πώς? Όχι, όχι, αποκλείεται.
Θυμάστε την άλλη φορά που μεταμφιέστηκα σε ταχυδρόμο και με χτύπησαν παντού. Όχι, όχι, αυτή τη φορά όχι. Άλλωστε γιατί, συνέχεια εγώ. Γιατί συνέχεια πρέπει να κάνω αυτές τις δουλειές εγώ, γιατί. Αν δεν πας εσύ ποιος. Εσύ Ρούντι. Εγώ. Εσύ, να, είναι η σειρά σου να κάνεις τον ταχυδρόμο. Ένα. Αχ, μικρέ, μακάρι να ήταν όλοι οι πελάτες μου σαν και σένα. Δώσε μου επίσης λίγο, Βοσχαρίσιο. Μα για ποιον όλα αυτά τα πράγματα? Θα τα πάω στους γονείς μου. Δεν ξέρετε πόσο τους λείπει το αργεντίνικο κρέας. Να, σου πω κάτι, Σάμι. Θα φύγεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες για πάντα? Όχι, και μερικές μέρες. Επίσκεψη να δω την οικογένειά μου. Τι κοιτάς, κοκά? Σε ποιον μοιάζει αυτό το παιδί? Βοήθησε με, άντρα μου. Α, ξέρω. Στον Μπιγκ Λίντον. Και αυτό σε ποια εταιρεία δουλεύει? Μα τι χαζός που είσαι! Δεν διαβάζεις τα περιοδικά, άντρα μου. Ο Μπιλ Κλίντον είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι, αυτό πιο. Να το! Ο Γούντι Άλεν, ίδιος! Σωστά, άντρα μου! Όχι. Ταχυδρόμος, γράμμα για τον κύριο Ρόκη Λουτσέρο. Ναι, εγώ είμαι. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Βόρειας Αμερικής. Α, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γι' αυτό δεν θέλω να σε ξαναδώ. Για μένα δεν είσαι πια ο μπαμπάς μου. Υπογραφεί ο γιος σου, ο Νάτσο Τομέ. Νάτσο Τομέ, τι είναι αυτό? Ηλίθεια! Αχ, δάσκαλε, εσύ μου είπες να βάλω το όνομά μου και το έβαλα! Εγώ είμαι ο Νάτσο Τομέ! Πόσο μόνος είμαι! Αλήθεια, Ταρούσα! Εσύ έβαλες το Σάμι να πληρώσει κι άλλο εισιτήριο! Ναι, αλλά δεν ήταν για μένα! Μη μου φωνάζετε! Μα Ταρούσα, πώς σου ήρθε! Όχι! Ναι, αλλά δεν ήταν για μένα! Ήταν για τον κύριο Λουτσέρο! Ναι, δεν ήθελε να κάνει τον Ταρούσα! Πάρε γρήγορα τον παπά του χαζού να μην το αγοράσει! Είναι αργά πια! Κοίτα! Δύο εισιτήρια που σου στέλνει ο παπάς του Σάμι για να γνωρίσεις τη Νέα Υόρκη και την Disneyland. Τι λες? Φοβερό! σωστά. Σου ακόμα δεν σου είπαμε ότι θα σε αφήσουμε να πας. Αν δεν με αφήσετε να πάω, ξέρετε τι θα κάνω. Τι θα κάνει? Θα σας τρελάνω εσάς τους δύο. Μεγάλε, Σάμι! Αυτό σίγουρα θα γίνει ο μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ. Εγώ θα τον ψηφίσω. Μα πώς ξέχασες το τέλος, βλάκα χοντρέ? Καλά, παιδιά, το ξέχασα. Τι τώρα? Ναι. Καλά, παιδιά, το ξέχασα. Τι μπούφος! Θέλω να δω εσάς μπροστά στην κάμερα. Έλα, χωρέ. Μα και εσύ είσαι ανεκδίγητος. Πώς έχασες μια τέτοια ευκαιρία? Καλά, σταματήστε, παιδιά. Πρέπει να πούμε και στη θέση του. Ναι, σκεφτείτε. Χοντρό. Ναι. Για κοίτα αυτό που έκανε ο χαζός. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει? Ήταν ευκαιρία. Ήρεμα. Να τους το πούμε, Λουτσιάνα. Ελάτε, μόλις μάθαμε για το πρόβλημα, το είπαμε στον μπαμπά και μετά... Ο μπαμπάς του έστειλε ένα εισιτήριο. Όχι, Κάρτ, δεν του έστειλε ένα εισιτήριο. Ναι, θα στείλει ένα δώρο στον κύριο Λουτσέρο που πολύ θα χαρεί και εμείς θα πάμε να το πάρουμε. Τι? Μα δεν καταλαβαίνω, παιδιά, ποιος μου το στέλνει αυτό, τι είναι αυτό, ε? Εμείς, οι ατρόμητοι. Μα γιατί, τι δώρο είναι αυτό? Να, σε βλέπαμε πολύ στεναχωρημένο. Ναι, και? Σου στέλνουμε αυτό για να μην είσαι τόσο πεσμένος. Μα, παιδιά... Άνοιξε το. Άνοιξε το. Από πού ανοίγει, ε? Προς τα πάνω. Α, έτσι. Ωραία. Γεια σου, μπαμπά! Γεια μου. Αχ, Θεέ μου. Γεια μου. Είμαστε εμείς οι πρώτοι.